Excuse me. Excuse me. You have 16 to turkey, sir? Excuse me. Mr. President, will you raise human rights? Ο Τζο Μπάιντεν δεν άνοιξε τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους για τα αγκάθια ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα, περιμένοντας να βρεθεί τέτ α τέτ με τον Ταγί Περντογάν στη Ρώμη. Μετά από μία ώρα και δέκα λεπτά, ο Τούρκος πρόεδρος βγήκε από τη συνάντηση με άδεια χέρια. Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που εκδόθηκε αμέσως μετά, δεν υπάρχει παρά μικρή αναφορά στο τουρκικό αίτημα για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των μαχητικών F-16. Αίτημα που συναντά την άρνηση του Αμερικανικού Κογκρέσου. This is an arms deal and Congress has to approve it, but all indications are Biden administration can convince Congress to allow this purchase. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου στην Τουρκία. We're not seeing the United States come with any type of proactive proposals. They're saying remove the S-400 or we're going to sanction. There needs to be alternatives, there needs to be financial reimbursement, there needs to be guarantees. Η τουρκική πλευρά πάντως εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη συνάντηση και πώς να μην είναι, αφού ο Ερντογάν έδρασε ακόμη και εκβιαστικά ώστε να παρουσιάσει κάτι εντυπωσιακό στο εσωτερικό της Τουρκίας. The US and Turkey can cooperate, perhaps Afghanistan. Climate change, stability in Libya. Με αφορμή την απόφαση του Ερντογάν να κηρύξει ανεπιθύμητα πρόσωπα 10 πρέσβεις στην Τουρκία, ανάμεσά τους και τον Αμερικανό διπλωμάτη, το ειδησιογραφικό πρακτορείο Associated Press σχολιάζει ότι ο Biden τονίζει στον Ερντογάν πως οι ΗΠΑ και η Τουρκία θα πρέπει να αποφεύγουν τις κρίσεις. Πριν από τη συνάντηση, πάντως, τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιχειρούσαν να προκαταλάβουν την θετική έκβαση των συνομιλιών, ερμηνεύοντας ακόμη και το στρατιωτικό χαιρετισμό που συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος.